παλάμη. Σε νέο κύκλο διαβούλευσης με την τοπική κοινωνία θα κριθεί η τύχη του αιτήματος κατοίκων της Άρβης για απόσχηση της περιοχής από το Δήμο Βιάνου. Σολομών Διαλύση αναζητά ο γραμματέας αποκεντρωμένης διοίκησης που σήμερα άκουσε τα επιχειρήματα όσων επιθυμούν τον ενιαίο χαρακτήρα του Δήμου. Σε μια περιοχή που απέχει λίγα χιλιόμετρα η μία με την άλλη, πρέπει να υπάρξει αλληλεγγύη για την κοινή πορεία που δεν είναι άλλη από την ανάπτυξη και τις ευημερίες του κάθε τόπου. Εκπρόσωποι κατοίκων από τα Αμοιρά είχαν συνάντηση με τον Γιώργο Δικτάκη, παρουσιάζοντας το σκεπτικό με το οποίο ζητούν να μην διασπαστεί η περιοχή. Έκκληση για ενότητα απευθύνε σήμερα ο πρόεδρος της Ένωσης Τιμάτων Ολοκαυτώματος Βιάνου. Δεν χρειάζεται άλλος ακροτηριασμός. Είναι η δεύτερη φορά που θα φτάσουμε στο σημείο να τα ίδια θύματα να τα ξαναεκτελέσουμε. Η πρόοδος ενός τόπου μπορεί μέσα από τη συνένωση δυνάμεων να επιτευχθεί και όχι από τη διαίρεση. Ασφαλώς θα πρέπει όμως να λαμβάνονται υπόψη και οι τοπικές κοινωνίες. Στο ίδιο τραπέζι βρέθηκαν και οι βουλευτές του νόμου, οι οποίοι αν και φαίνεται να τηρούν ίσες αποστάσεις, επισημαίνουν πως οποιαδήποτε αλλαγή στον αυτοδιοικητικό χάρτη θα ανοίξει τον ασκό του αιώλου. Είναι ένα θέμα που αν ανοίξει και εδώ τοπικά ανοίγει σε κάθε περιοχή της Ελλάδος. Δεν νομίζω ότι είναι περίοδος να ασχοληθούμε με τέτοια θέματα που ανοίγουν μεγάλα προβλήματα στις τοπικές κοινωνίες. Είπαμε ότι δεν πρέπει να γίνει πόλεμος, αλλά πρέπει να δούμε και τις δύο απόψεις και να καταλήξουμε κάπου που να είναι καλό για την περιοχή, την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους. Έχουμε και ό,τι χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να τα λύσουμε ειρηνικά, με διάλογο και για χάρη της ανάπτυξης που τη χρειάζεται η περιοχή και της ιστορικότητάς της βεβαίως. Η συζήτηση ωστόσο για το ενδεχόμενο απόσχησης της Άρβης φαίνεται να βρίσκεται μόνο στην αρχή της. Τα μέλη της Επιτροπής που θέτουν το ζήτημα αναμένεται να κληθούν εκ νέου στο τραπέζι του διαλόγου από τον Γιώργο Δικτάκη. Ότι πρέπει να γίνει αυτή η συζήτηση παρόντων όλων των πλευρών, να πέσουν τα επιχειρήματα και πάνω απ' όλα να πέσουν οι τόνοι.